Ανήκει στον νομό Κορινθίας, γειτονεύοντας δυτικά με την Αχαΐα και την Αρκαδία. Φύση πρικισμένη, η Γκούρα ακουμπά στους καταπράσινους πρόποδες του όρους Κυλίνη, αγναντεύοντας το απέραντο οροπέδιο του Φενείου. Σημείο συνάντησης στην Γκούρα η Πετρόκτη στη πλατεία της. Από εδώ ξεκινά και η δική μας περιήγηση στο ορεινό αυτό χωριουδάκι. Εκκλησιαστικό και αρχιτεκτονικό μνημείο του χωριού η Εκκλησία των Ταξιαρχών. Οικοδομήθηκε το 1880 και από τότε στολίζει με τον επιβλητικό της όγκο την κεντρική πλατεία. Ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Ταξιαρχών βρίσκεται το αρχοντικό του οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης Νικόλαου Οικονόμου Γκούρα, χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Η Γκούρα ήταν ένα χωριό το οποίο είχε εδώ δράση, είχε κόσμο δηλαδή αρκετών και είχε και ανθρώπους επαναστατικούς, οι οποίοι αυτοί είχαν πάρει μέρος στην Επανάσταση, είχαν θυσιαστεί, είχαν προσφέρει στα πάντα και για όλα. Ο Οικονόμου ήταν υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, δηλαδή ήταν μαζί με τον Κολοκοτρωναϊκό. Και εδώ πέρα ήταν ένας από τους παλαιότερους, οι οποίοι πρόσφεραν υπηρεσίες τότε για την Επανάσταση. Ήταν από τις πρώτες οικογένειες που εγκατασταθήκαν εδώ πέρα. Σήμερα, παρόλες τις προσπάθειες του κυρίου Κώστα, το ιστορικό αυτό κτίριο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Μπαίνοντας στο εσωτερικό του, ελάχιστες εικόνες θυμίζουν την άλλοτε πέρυσι έγκλη του. Εδώ ήταν ο χώρος που η τραπεζαρία που τρώγανε. Και συγκεντρώσανε ένα βαντιφωτιά και κάθοσαν φλιτσάκι. Μαγειρεύανε, καλά έχουν την κουζίνα τους βέβαια, αλλά μαγειρεύανε. Τα παλιά χρόνια βέβαια έχουν τα κασιαλόλες και τα λοιπά, αυτά είναι παλιά όλα. Στον δεύτερο όροφο βλέπουμε τα υπνοδωμάτια και τα γραφεία. Στους τοίχους κυριαρχούν βραβεία, μετάλλια νίκης και οικογενειακές φωτογραφίες. Συνολικά πόσες γενιές περάσανε από αυτό το σπίτι? Τρεις γενιές. Τρεις. Ο Νικόλαος, ο πατέρας του Δημήτριου, ο Δημήτριος ο Οικονόμου και τα δύο του παιδιά, ο Χριστόφορος και ο Παύλος. Σε αυτό το χωριουδάκι τα πάντα είναι κτισμένα από πέτρα και ξύλο, δεμένα αρμονικά με την πλούσια φύση που περιβάλλει τον οικισμό. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι τα παλιά πέτρινα αρχοντικά, τα οποία είναι κτισμένα από υλικά που έχουν μαζευτεί από τα γύρω βουνά, τα όρη Κυλίνη και Ζήριας και του Ολίγυρτου. Είναι χτισμένα από πέτρα και ξύλο, είναι διόροφα κτίρια με μπαλκόνι ξύλινο, το οποίο ονομαζόταν Χαγιάτη. Σήμερα οι 250 κάτοικοι της Γκούρας ασχολούνται με την γεωργία και τον αγροτουρισμό. Στην πλειοψηφία τους όμως είναι άντρες, γεγονός που προβληματίζει τους νεότερους του χωριού. Τι κάνετε, πώς είστε? Παράπονα έχουμε, έχουμε παιδιά. 20 παιδιά, γυναίκες να παντρευτούν δεν έχουν. Πανίπατρα. Αυτό είναι το παράπονο. Μπορούμε να μάθουμε να μας φέρετε κοπέλες. Να τους φέρουμε γυναίκες. Ναι, να μας φέρουν να παντρεύσουν τα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάτε στο καλό. Καλημέρα. Τέσσερα χιλιόμετρα έξω από την Γκούρα, στο οροπέδιο Σκαφιδιά, ζουν 70 άγρια άλογα. Πίσω μας αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια μικρή ομάδα της Αγέλης. Πώς βρέθηκαν αυτά τα άλογα εδώ? Αυτά είναι άγρια. Κάποιος κάτοικος εδώ της Γκούρας, τα ιδιοκτησία του, τα άφησε ελεύθερα και αναπράχθηκαν μόνα τους πριν πολλά χρόνια, πριν 30 χρόνια, 40. Και δεν έχουν σταυλιστεί ποτέ. Χειμώνα, καλοκαίρι είναι έξω εδώ στη φύση. Υπάρχουν κάποια καταλύματα εδώ που έχει φτιάξει το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά δεν τα προτιμούν. Προτιμούν τη φύση έξω. Λίγο ψηλότερα από τη λεκάνη του Φενεού η εικόνα αλλάζει. Το υγρό στοιχείο κάνει την εμφάνισή του και τη σκητάλη στην εναλλαγή των τοπίων παίρνει η τεχνητή λίμνη Δόξα. Εδώ ο άνθρωπος κατάφερε να συμπληρώσει και όχι να καταστρέψει το φυσικό τοπίο. Η λίμνη είναι μια τεχνητή λίμνη, η οποία κατασκευάστηκε το 1991-1994
και είχε σαν σκοπό την άδρευση τμήματος του κάμπου του Δήμου Φενεού. Είναι το στολίδι της περιοχής μας, γιατί όπως λένε και οι φίλοι επισκέπτες που έρχονται σωριδών, μπορώ να πω, κάθε Σαββατοκύριακο, χειμώνα και καλοκαίρι, είναι το στολίδι μας, είναι η μοναδικότητα της ορεινής Κορινθίας. Τα νερά είναι πολύ καθαρά της λίμνης εδώ. Κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά, από το Χελμό, από το Καστανοβούνι και γενικά από την κύριο περιοχή. Μέγιστο βάθος? Το βάθος της είναι περίπου 70 μέτρα στο πιο βαθύ σημείο. Και η χωρητικότητά της σε νερό είναι περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Περιμετρικά της λίμνης υπάρχει πλούσια βλάστηση που αποτελείται από πεύκα, έλατα, ρουπάκια, δέντρα, πουρνάρια και γενικά έχει χαμηλή βλάστηση, είναι πλούσια και σε βλάστηση και σε ομορφιά. Η λίμνη είναι πανέμορφη, είναι μαγική. Τι θα λέγατε λοιπόν να γίνουμε για λίγο παιδιά? Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε? Πάμε να κάνουμε βόλτα! Αυτή η λίμνη δεν έχει μύθους να την ακολουθούν όπως η γειτόνισσά της Θεφαλία. Δεν έχει ούτε σπάνια, ούτε προστατευόμενα πουλιά. Είναι όμως πραγματικά μοναδική. Γι' αυτό άλλωστε έχει και τόσους φίλους, μεγάλους και μικρούς. Σας αρέσει η λίμνη? Ναι! Πολύ! Ναι! Έρχεστε συχνά εδώ? Ναι! Τις Κυριακές συνήθως, τι κάνουμε το γύρο αυτούς. Μερικές φορές βάζουμε και κόντρες με άλλα παιδιά, έρχονται. Εμένα μου αρέσει τα βράδια που φέρνει το φεγγάρι και λάμπει λίμνη και ακούεις τα βατραχάτια. Αυτό. Πατάμε πάνω στη στενή λωρίδα γης που βρίσκεται μέσα στη λίμνη, που καταλήγει στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Το εκκλησάκι εδώ σώζεται ακόμη από το 1500, το μοναστήρι το παλιό που ήταν εδώ χτισμένο. Εγκατελείφθηκε από τους πατέρες, τα κελιά του γκρεμίστηκαν, αλλά σώθηκε το εκκλησάκι το οποίο ήταν εγκατελειμμένο. Τελευταία όμως μετονομάστηκε Άγιος Φανούριος το 1991 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Παντελεήμονα, για να γιορτάζεται αυτός ο χώρος. Από εδώ μπορείς να θαυμάσεις την Ιερή Μονή του Αγίου Γεωργίου, κτίσμα του 17ου αιώνα. Το μπαλκόνι της Μονής τώρα προσφέρει την καλύτερη θέα προς τη λίμνη, συνοδευόμενη πάντα από πεντανόστιμο γλυκό τριαντάφυλλο.